Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζουμε να είστε καλά, κύριε Σιμόπουλε. Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς για την ανταπόκριση. Κύριε Σιμόπουλε, ξεκινάμε από τα ελληνοτουρκικά, που είναι, πιστεύω, το κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί σήμερα την χώρα μας. Η Τουρκία διαχρονικά ακολουθεί την τακτική τετελεσμένα παγίωση. Τετελεσμένα παγίωση. Το ξεκίνησε το 1974 από την Κύπρο, κατέλαβε το έδαφος, τετελεσμένο, το παγίωσε, 40-50 χρόνια παραμένει υποκατοχή. Με τα ίμια το ίδιο, δηλαδή συνέχεια βάζει ζητήματα, ακόμα και το τουρκολιβικό σύμφωνο, το παράνομο που λέμε, το έκανε τετελεσμένο, σιγά σιγά αρχίζει και το συνηθίζει η διεθνής κοινή γνώμη. Η ελληνική πλευρά δεν βλέπω να αντιδρά το ίδιο δυνατά και θαραλέα απέναντι σε αυτήν την Τουρκία. Και το λέω υπό ποια έννοια? Διότι αν κάποια στιγμή καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να έχουμε και εμείς κάποια πράγματα στη διαπραγμάτευση. Δεν ισχύει αυτό που λέτε για την παρούσα ελληνική κυβέρνηση καθόλου και θα σας το αποδείξω. Ακόμη και η έκφραση του αρχηγού ΓΕΘΑ, ο οποίος είπε ότι όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα δούμε ποιος είναι, δείχνει ότι κάτι διαφορετικό γίνεται. Βέβαια αυτό ήταν λεκτικό, αλλά δίνει και το μήνυμα. Θα σας πω συγκεκριμένες κινήσεις των τελευταίων μηνών που δείχνουν ότι πλέον η κυβέρνηση πολιτικά και διπλωματικά πέρασε σε μία άλλη φάση, στη φάση της ανάσχεσης. Πλέον δεν παρακολουθούμε αμυντικά την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, αλλά κάνουμε και επιθετικές κινήσεις. Αυτές οι κινήσεις ήταν παραδείγματος χάρη υπογραφή της ΑΟΖΟ με την Ιταλία, η επικείμενη υπογραφή με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο της ΑΟΖΟ με την Αίγυπτο, ακόμη και η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Αίγυπτο όταν έγινε, οι δηλώσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η Αίγυπτος στην τουρκική εισβολή, με κάποιον τρόπο τη λέξη εισβολή τη βάζω σε εισαγωγικά, στη Λιβύη. Αλλά ακόμη και αυτά τα οποία βλέπουμε από την πλευρά της Γαλλίας, τις κοινές μας ασκήσεις με τη Γαλλία στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό το οποίο έγινε στον Εύρο όταν για πρώτη φορά η Ελλάδα απέκρουσε, ουσιαστικά απέκρουσε εισβολή. Μιλάμε λοιπόν για μια διαφορετική εντελώς αντιμετώπιση της Τουρκίας, μια αντιμετώπιση η οποία της έχει δημιουργήσει και αυτόν τον εκνευρισμό τον οποίο βλέπουμε. Η ελληνική πολιτική έχει αλλάξει τους τελευταίους αρκετούς μήνες. Θεωρείτε δηλαδή ότι όταν μπήκε το ερευνητικό σκάφος στα ελληνικά χωρικά ύδατα και κάναμε και είπαμε ότι το παρέσυρε ο καιρός, ή όταν μπήκανε τα αεροπλάνα πάνω από τον Εύρο και είπαμε εντάξει, αυτά είναι αντίδραση έντονη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα? Ναι, μα οι περιπτήσεις αυξήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχαν 10-15 χρόνια να γίνουν οι περιπτήσεις και τώρα το έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο. Θεωρώ ακριβώς, έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, γιατί βλέπει ότι διπλωματικά και πολιτικά η Άγκυρα δεν μπορεί να επιβάλλει τους όρους της. Έχει μια ελληνική κυβέρνηση η οποία θέλει να διαπραγματευτεί, δεν διαπραγματεύεται όμως υπό αυτές τις συνθήκες και αυτό έχει αυξήσει τον εκνευρισμό της. Αυτό το οποίο έχει πει όμως ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Φλόρος, αντικατοπτρίζει πλήρως την αποφασιστικότητα όχι μόνο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και του ελληνικού λαού και της πολιτικής ηγεσίας να αποκρίσουν, αν χρειαστεί, πέρα από το διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο, οποιαδήποτε επιβουλή. Βέβαια, πάντα θέλει ψυχραιμία. Κύριε Σιμόπουλε, επειδή είναι πολύ σημαντική η συμφωνία που πάει να κάνει η κυβέρνηση με την Αίγυπτο, με την έννοια ότι θα κόψει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο στη μέση και διαπραγματευτικά θα είμαστε σε καλύτερη θέση σε περίπτωση διαπραγμάτευσης. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά στους επόμενους 3-4 μήνες να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία με την Αίγυπτο? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν είμαι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, αλλά βλέπω ότι αυτή η κινητικότητα θεωρώ ότι θα μας οδηγήσει σε κάτι τέτοιο, βέβαια.
αλλά είναι εκτίμηση. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτό που ακούγεται πολύ, ότι ο Ερντογάν υπό την κάλυψη του Τραμπ και όσο ο Τραμπ είναι στον προεδρικό θόκο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αποτολμήσει με ερευνητικό σκάφος πριν τις αμερικάνικες εκλογές? Όλα είναι πιθανά, αλλά εκείνο που ξέρω είναι όμως και πρέπει να το πάρουμε υπόψη, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν διαφορετικά κέντρα ισχύως. Δεν είναι δηλαδή τα κέντρα, το ένα κέντρο ισχύως. Μπορεί να είναι ο Λευκός Οίκος και ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά είναι και το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν είναι κοινή η πολιτική. Το τι θα κάνει δεν μπορεί να το ξέρω. Θεωρώ όμως και από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι ακούμε ότι έχει μια πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος φαίνεται όμως ότι έχει χάσει τον εκλογικό βηματισμό του. Και να μείνω στην παρέμβαση του γερουσιαστή του Μενέντες, που ήταν εντελώς υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Αλλά όλα αυτά θέλουν προσπάθεια. Μια προσπάθεια την οποία κάνει σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο η ελληνική κυβέρνηση και παράλληλα ετοιμάζεται για κάτι το οποίο κανείς δεν εύχεται. Ναι, χθες είχαμε και τα μηνύματα έτσι από τον κύριο Μπορέλ, από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, επισκέφθηκε και τις Καστανιές εκεί με τον κύριο Δένδια. Είχαμε και την αεροναυτική έτσι μεγάλη άσκηση που έγινε νότια της Καρπάθου. Ωστόσο, οι Τούρκοι δεν μένουν πάντως με σταυρωμένα τα χέρια, κύριε Σιμόπουλε. Δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω. Εξέδωσαν αμέσως δική τους ναύτη και ναυτικές ασκήσεις νότια της Κρήτης. Απαντούν, βλέπουμε αμέσως. Είχαμε 60 παραβιάσεις χθες. Δηλαδή, και εμείς απαντούμε όμως. Ναι. Και εμείς. Υπάρχει μια διαφορά. Απλώς εμείς είμαστε πιο ψύχρεμοι. Ναι, μήπως έφτασε η στιγμή να αφήσουμε η ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση. Πολύ σωστά κάνουμε και λειτουργούμε με ψυχραιμία. Μήπως απλά θα πρέπει να είναι πιο δυναμικές οι απαντήσεις που δίνουμε. Το έκανε, το είπα. Mm-hmm. Επίσης θυμίζω ότι ο ΑΓΕΘΑ, ο κύριος Φλόρος, είπε ότι τυχόν πρόβλημα δεν θα περιοριστεί σε ένα επεισόδιο, αλλά είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε και βαθιά, αυτό είπε. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Mm-hmm. Τι άλλο να κάνει. Από την άλλη όμως θέλει ψυχραιμία. Εμείς βασιζόμαστε στο διεθνές δίκαιο, αλλά μπορεί αυτό να μην είναι αρκετό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και είναι έτοιμες. Ναι, αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς, κύριε Σιμόπουλε, είναι πως είμαστε μόνοι μας τελικά, έτσι. Μπορεί να έχουμε και μια Γαλλία, ωστόσο και η Γαλλία τα δικά της συμφέροντα εξυπηρετεί. Μπορεί να μας συμφέρει βέβαια αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να στηριζόμαστε. Mm-hmm. Γενικώς, είναι καλό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε το κακό, αλλά από την άλλη πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να χειριζόμαστε τα πράγματα αποτρεπτικά, διπλωματικά και πολιτικά. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Κύριε Σιμόπουλε, πάμε λίγο στα οικονομικά. Ακούσαμε τον κύριο Καβαθά, που είχαμε τον πρόεδρο της εστίασης, που είχαμε σε συνέντευξη, που είπε ότι η εστίαση είναι 54% κάτω. Από την άλλη, εμείς θα συμφωνήσουμε στο ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί και δεν συμφωνούμε με τις απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν κάνετε τίποτα. Θεωρώ ότι προσπαθείτε, αλλά μήπως αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί υπάρχει εδώ μια αντικειμενική κατάσταση. Επί 2,5 μήνες η χώρα δεν δούλευε, το 85% τουλάχιστον της χώρας. Λογικό είναι ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Μήπως όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα με περισσότερες επιδοτήσεις και λιγότερες δανειοδοτήσεις, γιατί δεν βλέπουμε οι επιχειρήσεις να βγαίνουν? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι είμαι στην αγορά περίπου 40 χρόνια. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι η κυβέρνηση χειρίζεται τα θέματα ορθοβαρός. Επειδή μιλάνε κάποιοι για εμπροστοβαρή ή οπισθοβαρή αντιμετώπιση των θεμάτων, ορθοβαρός σημαίνει τότε που πρέπει, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει. Όσον αφορά την εστίαση, παραδείγματος χάρη, και όσον αφορά τον τουρισμό, έχει πάρει μέτρα εξαιρετικά σημαντικά, τα οποία καλύπτουν τους εργαζόμενους, ακόμη και τους εποχιακούς. Όσον αφορά τώρα στις επιχειρήσεις, ναι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο λέγεται ελληνικό τραπεζικό σύστημα,
το οποίο ουσιαστικά δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις συνθήκες αυτές που έχουμε τώρα. Τα τραπεζικά κριτήρια είναι όπως ήταν, δεν έχουν χαλαρώσει καθόλου και βέβαια όσο πιο μικρός είσαι τόσο λιγότερη πρόσβαση έχεις. Εκείνο που έχω να πω όμως, γιατί συζητώ με την κυβέρνηση, είναι ότι φυσικά και γνωρίζουν τα θέματα, έχουν δώσει για το Ταμείο Εγκυοδοσίας τώρα το 1 δις, που μοχλευμένο θα είναι 3,5, θα δει η κυβέρνηση πώς θα πάει τον πρώτο μήνα και μετά έχει τρόπους να ανακατανύμει τους φόρους ή τον τρόπο με τον οποίο θα το χειριστεί η ίδια και οι τράπεζες, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά. Θα πρέπει να γίνει, κυρία Σιμόπουλε, γιατί ναι, υπάρχει πρόβλημα. Με αφορμή αυτό που ανέφερε ο Γιάννης και την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, είχαμε και τον κύριο Καβαθά, όπως σας είπε ο κύριος Πυλίδης, προχθές καλεσμένο και μας μετέφερε έτσι πως είναι το κλίμα. 8 στις 10 επιχειρήσεις, ο τζίρος είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι 54%. Ωστόσο, στην ίδια έρευνα φαίνεται ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις δεν είναι καθόλου ικανοποιημένες με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Στις αρχές όμως, όταν είχαν ξεκινήσει τα μέτρα από την κυβέρνηση, δήλωναν ικανοποιημένες. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά δεν φτάνουν τα μέτρα, δεν είναι αρκετά, δεν τους καλύπτει. Οπότε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, συμφωνώ. Και εκείνο για το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι συνεχώς θα υπάρχουν και νέα μέτρα. Συνεχώς θα υπάρχουν και νέα μέτρα. Είναι κάτι το οποίο, παραδείγματος χάρη, μείωση της προκαταβολής έχει προαναγγελθεί και θα είναι μια γενναία μείωση. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν μέτρα. Επίσης το ότι αυτή τη στιγμή είναι 54%, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, αλλά ελπίζω σε 1-2 μήνες, αν ξαναμιλήσουμε, να είναι 30% η πτώση. Καλά κάνουν οι συνδικαλιστές, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και πιέζουν. Για μένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αυτές είναι ο κορμός της ελληνικής οικονομίας. Παίρνει μέτρα η κυβέρνηση, παίρνει μέτρα, αλλά είναι λογικό να πιέζουν ανέκαθεν εδώ και χρόνια. Αν άκουγες τη ΓΕΣΕΒΕ, δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένη. Το καταλαβαίνω. Ναι, τώρα μιλούν οι αριθμοί τώρα, βέβαια. Ναι, ναι. Πάντα μιλούσαν οι αριθμοί, τώρα 2 φορές. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί τρόπος από την κυβέρνηση και τις τράπεζες να διοχετευτούν στις μικρές επιχειρήσεις πόροι. Επίσης, τώρα περνάμε, την Τρίτη θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις. Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει την καθολική, σχεδόν την καθολική αποδοχή της Βουλής. Ένα νομοσχέδιο που το είχε προετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και άλλα, δεν πρόλαβε να το φέρει. Και τώρα το φέρνουμε. Δηλαδή, με εύκολες διαδικασίες θα μπορεί κάποιος να πάρει 25.000 ευρώ. Και όχι από το τραπεζικό σύστημα. Ναι. Από ειδικές εταιρείες οι οποίες θα δημιουργηθούν. Υπάρχει η δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα είναι περίπου 1,5 δις. Κανείς δεν αρνείται ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν κάτι εξαιρετικά καλό και σημαντικό και το πήρανε πολύ μικροί. Έχω και γνωστούς και φίλους που το έκαναν. Μέχρι τώρα δόθηκαν 600. Θα υπάρχει και δεύτερη φάση και τον Αύγουστο τρίτη φάση. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση ορθοβαρός πηγαίνει. Θεωρώ ότι στο τέλος αυτό το 60% θα γίνει 40 ή 30 όσον αφορά την επιδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής από τους μικρομεσαίους. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, κύριε Σιμόπουλε. Ευχαριστούμε 11 πολύ. Ακριβώς, θα πρέπει να καλά κλείσουμε. Και συμπυκνωμένα. Σας ευχαριστούμε.